Γεια σας φίλοι μου, τέλος Αυγούστου και αν όχι για όλους, για τους περισσότερους από εσάς, σημαίνει το τέλος των διακοπών σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, στις υποχρεώσεις μας, στις συνήθειές μας, αλλά και στις αγαπημένες μας δραστηριότητες. Και μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η προπόνηση, η διατροφή μας και το fit, ο fit τρόπος ζωής. Θα έλεγα ότι είναι και ένας πολύ καλός λόγος να μας κρατήσει χαρούμενους που γυρίζουμε πίσω. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, δεν είναι και ότι καλύτερο να τελειώνουν οι διακοπές για τους περισσότερους από εμάς. Οπότε αυτή η επιστροφή μας στο γυμναστήριο, στον τρόπο ζωής μας, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση και να μας δώσει ένα κίνητρο να επιστρέψουμε πίσω χωρίς να είμαστε τόσο πεσμένοι ψυχολογικά. Όπως σας είπα στα τελευταία δύο βίντεο που είχα κάνει, σήμερα θα επισημάνω κατά το τέλος του βίντεο αυτού το βασικό λάθος που κάνουμε όλοι όταν επιστρέφουμε στην προπόνηση και στο γυμναστήριο. Βασικότατο, το οποίο το έκανα και εγώ στις αρχές. Μείνετε κοντά μου λοιπόν στο σημερινό βίντεο για να πούμε αναλυτικά για αρχάριους και για προχωρημένους πώς θα γίνει αυτή η επαναφορά πιο ομαλά, με σκοπό να θέσουμε πολύ σωστές βάσεις για μια νέα δημιουργική γυμναστηριακή περίοδο. Πάμε! Η επαναφορά λοιπόν έχει να κάνει πρώτον με το επίπεδο του καθενός, δηλαδή αν είναι αρχάριος ή προχωρημένος, γιατί ο αρχάριος διαφορετικά εκλαμβάνει την επιστροφή σε αυτόν τον τρόπο ζωής, γιατί ακόμα δεν του έχει γίνει βίωμα, και όταν λέω αρχάριος εννοώ άτομα τα οποία ασχολούνται μέχρι 1,5 χρόνο με το γυμναστήριο, με την προπόνηση με αντιστάσεις, δεν ξέρει τι συμβαίνει ακόμα στο σώμα του, είναι κάποια πράγματα πρωτόγνωρα για αυτόν και όταν σταμάτησε την προπόνηση θα ξεκουραστεί και τώρα που γυρίζει πίσω, και αλλιώς ένας προχωρημένος, ο οποίος έχει επαναλάβει αυτή τη διακοπή και άλλες φορές και κάθε φορά μπορεί να παρατηρήσει στο σώμα του διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι αναγκαίο ότι κάθε φορά θα έχουμε τα ίδια. Γι' αυτό και ένα πρόγραμμα που μας δούλεψε πριν ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια δεν θα μας δουλέψει τώρα. Ο προχωρημένος, για παράδειγμα, αυτός που κάνει πάνω από 1,5-2 χρόνια προπόνηση, στις διακοπές μπορεί να μην σταμάτησε τελείως να γυμνάζεται, να έκανε κάποιες εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως τόνισα στο βίντεο που έκανα πριν, πώς να συντηρηθώ στις διακοπές μου, οι οποίες μπορεί να του παρήχαν την δόση ενδορφινών που έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να παράγει το σώμα του ώστε να νιώθει καλά, να του παρέχουν κάποιες καύσεις θερμιδών ώστε να μένει, αν μη υποθερμιδικά, τουλάχιστον ισοθερμιδικά, για να διατηρεί την φυσική του κατάσταση. Και αυτό όλο το ονομάζω εγώ πολύ όμορφα ενεργή ξεκούραση, δηλαδή ξεκούραση που κάνουμε κάποιες άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως να παίξουμε ένα μπασκετάκι, να κολυμπήσουμε, για να είμαστε σε γρήγορες, να καίμε θερμίδες, να κρατάμε την διάθεση αυτή την ευχάριστη που μας παρέχουν οι ενδορφίνες που παράγουμε, οι ορμόνες δηλαδή εφορίας που παράγουμε μετά την προπόνηση, και επίσης επειδή το έχει γίνει πια τρόπο ζωής και θέλει λίγο να κάνει κάτι διαφορετικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε πρώτα για τη διατροφή, όπου είναι ένα από τα βασικότερα κομμάτια. Ας ξεκινήσουμε με τους αρχάριους. Εδώ το θέμα με τη διατροφή είναι ότι λόγω του ότι δεν σου έχει γίνει ακόμα βίωμα αυτός ο τρόπος ζωής και στις διακοπές σου μπορεί να ξέφυγες αρκετά από τη διατροφή, δηλαδή να έφαγες αρκετές βρωμιές, οι οποίες ευχαριστούσαν τον ουρανίσκο σου γευστικά, αλλά παράλληλα σου έδιναν και αυτή την ικανοποίηση και τις ενδορφίνες, τη χαρά που έπαιρνες από την προπόνηση όσο γυμναζόσουν πριν τις διακοπές σου. Οπότε το να γυρίσεις πίσω και να μου ξεκινήσεις να τρως νερόβραστα και ψητά και να είσαι με το ρολόι στο χέρι να κάνω το γεύμα μου και να μου είσαι με τη ζυγαριά πόσα γραμμάρια, πρώτον, ψυχαναγκαστικό, σε τελείωσε, θα το κάνεις μια εβδομάδα και μετά θα το παρατήσεις και θα γυρίσεις πίσω. Δεύτερον, θα νομίζεις ότι τρως χαλίκια γευστικά. Οπότε τι κάνουμε, το πρώτο βηματάκι είναι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να καθαρίζουμε τη διατροφή μας. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις τρία γεύματα και ένα σνακ. Το σνακ μπορεί να είναι και ένα μεταπροπονητικό ρόφημα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα τρία γεύματα ξεκίνησε πρώτα να τα καθαρίζεις. Ξεκίνα από το πρωινό σου, εκεί που έτρεξε, ξέρω εγώ, τυρόπιτα με μίλκο, ή στις διακοπές από το φούρνο της γειτονιάς. Μπορείς, ξέρω εγώ, να ξεκινήσεις να είναι ένας καφές με ένα μάφιν, το οποίο μπορεί να το έχεις φτιάξει εσύ, να φτιάχνεις, ξέρω εγώ, 6 μάφιν την εβδομάδα και να τρως ένα κάθε μέρα, να τα έχεις στο ψυγείο, τα οποία είναι με αλεύρι ολικής, μπορεί να έχει μέσα λίγο πρωτεΐνη, σκόνη, ασπράδια, οτιδήποτε τέλος πάντων, ή κάτι άλλο πιο καθαρό, ένα σαντουιτσάκι από ψωμί ολικής αλέσεως, με γαλοπούλα μέσα, τυράκι, λαχανικά κλπ. Συνέχεια να τρως κάποιο μαγειρευτό το μεσημέρι από το σπίτι που φτιάχνεται, απλά μην πλακωθείς τις βούτες με τα ψωμιά, μην τρως πάρα πολύ φέτα μαζί, μην μπλακώνεις τα ελαιόλαδα στη σαλάτα να την πλημμυρίζεις, βάλε τόσο όσο. Και αφού
μπορέσεις να τα κάνεις όλα αυτά και να αρχίσεις σιγά σιγά να προσαρμοστεί γευστικά ο ουρανίσκος σου, τότε προχώρα στις άλλες ρυθμίσεις. Δηλαδή στο να ξεκινήσεις να τρως ακόμα πιο καθαρά, να επανέλθεις στα γεύματα που μπορεί να έκανες πριν, μέχρι να φτάσεις να τρως και τις θερμίδες που είχες υπολογίσει, που πρέπει να υπολογίσεις ξανά τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε νέα δεδομένα, μπορεί να πήρες κάποιο βάρος κλπ. Ώστε να είναι και πιο φιλικό στον ουρανίσκο, στο μυαλό σου, στην καθημερινότητα, στον τρόπο ζωής σου, γιατί μπορεί να έχεις αφήσει και 5 δουλειές πίσω όταν έφυγες διακοπές και να θες να ρίξεις περισσότερη βάση εκεί και να μην μπορείς να δώσεις τόσο χρόνο στην προετοιμασία γευμάτων για αρχή, μέχρι να σου γίνει πάλι η καθημερινότητα και βίωμα. Με το που θα γυρίσουμε τις διακοπές, θα έχουμε κάνει κάποια κατακράτηση υγρών από το αλκοόλ που έχουμε καταναλώσει, όπου έκανε το σώμα μας να φυδατώνεται και το σώμα μας σαν άμυνα άρχισε να κρατάει νερά. Από τον υδατάνθρακα που φάγαμε πια από τα γλυκά, ίσως ο υδατάνθρακας όλος αυτός έχει δεσμεύσει υγρά στο σώμα μας. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε και την προπόνηση, να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτό τον υδατάνθρακα που έχει αποθηκευτεί, έτσι σαν ενέργεια να φεύγει και να αποδεσμεύει και την κατακράτηση υγρών που έχει κάνει παράλληλα. Να νιώσουμε πιο άνετα και με τα ρούχα μας και σιγά σιγά και ψυχολογικά, και να δούμε μετά στα πόσα κιλά πραγματικά είμαστε, για να ρυθμίσουμε και τις θερμίδες που χρειαζόμαστε και όλα αυτά. Σχετικά τώρα με τους προχωρημένους. Σίγουρα δεν θα ξέφυγες πάρα πολύ, σίγουρα θα πρόσεχες τη διατροφή σου κατά τη διάρκεια των διακοπών, ίσως να μην ζύγιζες, ίσως να έτρωγες πιο ελεύθερα, κάτι το οποίο είναι εφικτό και καλά έκανες, και τώρα γυρίζεις πίσω. Πρώτα απ' όλα, δώσε λίγο χρόνο στο σώμα σου μέσω της προπόνησης να αποβάλει τα περιττά υγρά που μπορεί να έχεις κατακρατήσει κι εσύ από έξτρα πρόσληψη υδατάνθρακων. Ας υποθέσουμε ότι έκανες μία μίνι δίαιτα, μία μίνι γράμμωση, προετοιμασία για τις διακοπές σου, για το καλοκαίρι, για να γουστάρεις το σώμα σου. Και πρώτα απ' όλα για να δεις και τι έκανες όλο το χρόνο, να δεις τα καθαρά μικρά κιλά που έμειναν στο σώμα σου, αφαιρώντας όσο περισσότερο λίπος μπόρεσες. Και έκανες μία δίαιτα 2-3 μηνών, ας πούμε, και μετά πήγες στις διακοπές και έφαγες και το σώμα σαν σφουγγάρι αμέσως κράτησε υγρά και μπορεί να νιώσεις ότι χάλασες, να νιώσεις λίγο ψυχολογικά πεσμένος κλπ. Αλλά μην το βλέπεις έτσι. Δες τη θετική πλευρά του πράγματος, δες το σαν ένα mini reverse dieting. Δηλαδή ότι ανέβασες τις θερμίδες σου, έφαγες πιο ελεύθερα για να ξεχάσει το σώμα σου κάποια φαγητά τα οποία έτρωγε συνεχόμενα. Ότι με αυτόν τον τρόπο έκανες ένα boost, ένα σπρόξιμο στο μεταβολισμό σου, τον ενεργοποίησες ξανά. Γιατί με το να μειώνεις συνέχεια θερμίδες, να μειώνεις και να δουλεύεις υποθερμητικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει και κολλάει που λέμε ο μεταβολισμός. Δεν παράγει το σώμα τις ορμόνες τις κατάλληλες για να έχουμε τις καύσεις που θέλουμε, γιατί προσπαθεί να συντηρηθεί. Δεν καταλαβαίνει ότι εμείς θέλουμε να γραμμούσουμε, να είμαστε ωραίοι και να γουστάρουμε. Και αρχίζει και μειώνει τις καύσεις, δηλαδή μειώνει το μεταβολισμό, τις μεταβολικές διαδικασίες για να συντηρηθεί, κρατώντας έτσι μία μορφή άμυνας με βάση τα αρχαίγωνα ένστικτα αυτοσυντήρησης. Οπότε όλα αυτά τα ανατρέπεις, αρχίζεις πάλι και κάνεις το σώμα σου να νιώσει ασφάλεια. Με αυτά που έκανες στις διακοπές σου, δες το έτσι, νιώσε πόσο δημιουργικά λειτουργήσε αυτόν τον καιρό και στο μυαλό σου και που άλλαξες και στην ψυχολογία σου και στο σώμα σου, στις λειτουργίες του μεταβολισμού και όλα αυτά, και ξεκίνα να τρως ισοθερμιδικά, να προπονείσαι, να χάσεις τα πρώτα τα περιττά και σιγά σιγά επαναπροσδιορίσε τις θερμίδες του βασικού μεταβολισμού σου κάνοντας τους υπολογισμούς, δηλαδή πόσες θερμίδες και καθήμενο στην ημέρα λόγω του ότι δουλεύουν τα οργανά σου, συνυπολόγισε το δίκτυο δραστηριότητας με βάση τις προπονήσεις σου κλπ. Αν θες να έχεις έξτρα καύσεις, μπορείς να βάλεις και αεροβική. Βέβαια σιγά σιγά, βήμα-βήμα, όχι όλα μαζί μαζεμένα, και ξεκίνα να ρυθμίζεις και τα μακροδιατροφικά σου, πόση πρωτεΐνη, πόση υδατάνθρακα, πόσα λιπαρά, ανάλογα με τους καινούργιους στόχους που θα θέσεις, και να κάνεις τις αλλαγές σου κάθε 2-3 εβδομάδες, αφήνοντας πρώτα το σώμα να υιοθετήσει τα καινούργια setups που έκανες, τις καινούργιες ρυθμίσεις που έκανες, και να δεις πώς θα δουλέψουν, ώστε να δεις τι πρέπει να μειώσεις, τι πρέπει να αλλάξεις, τι πρέπει να αυξήσεις. Να πούμε εδώ ότι μερικοί από εσάς που είστε λίγο περισσότεροι γνώστες με τη διατροφή, τις πρώτες μέρες ίσως αποφασίσετε να κάνετε και ένα είδος detox, που γίνεται με κάποιους χυμούς, κάποια ροφήματα από βότανα, και ξεκινάτε σιγά σιγά να βάζετε τροφές πάλι. Εντάξει, παράλληλα γίνονται και κλείσματα με αυτό. Εδώ πέρα είναι ολόκληρα κέντρα που κάνουν detox στην Ταϊλάνδη. Αλλά αυτό, εντάξει, πρέπει να γνωρίζεις για να το κάνεις. Διατρέχει και κινδύνους. Οπότε προσοχή, παιδιά, με αυτό, έτσι. Τι έχετε κάνει στις διακοπές, τι έχετε πιει, τι έχετε φάει. Ο καθένας πίνει τα ποτά του διάφορων ειδών, ουσίες κλπ. Πάμε να δούμε την προπόνηση. Και γυρνάμε, επιστρέφουμε στο γυμναστήριό μας πάλι
Και τι κάνουμε? Μα και φυσικά και γλυκό πρόγραμμα προπόνησης. Παιδιά, είναι δυνατόν? Αυτό είναι το λεγόμενο full body. Είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει την υψηλότερη συχνότητα προπόνησης. Είναι πρόγραμμα αυστηρά για προχωρημένους. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κυκλικό, το full body στην αρχή. Ούτε ένας αρχάριος που ξεκινάει τώρα γυμναστήριο ενδείκνεται να κάνει full body. Ούτε κάποιος που έχει αποχή από την προπόνηση ενδείκνεται να κάνει αυτό. Θα μου πεις, ρε Σταύρο, ωραία, γιατί, επειδή προπονώ την κάθε μυϊκή ομάδα κάθε φορά που κάνω προπόνηση, και τι έγινε? Άμα μειώσω τον όγκο της προπόνησης, αυτό είναι εφικτό και μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί να δουλέψει για δύο λόγους πρώτα απ' όλα, όχι για δύο λόγους, για αρκετούς λόγους, αλλά ας πούμε δύο. Έναν πολύ απλό και πρακτικό λόγο, το οποίος είναι μηδαμινός μπροστά στον επόμενο. Τα ντόμς που έχεις, η μεταπροπονητική πόνη. Είναι το ίδιο να πας και να έχεις μεταπροπονητικούς πόνους σε δύο μυϊκές ομάδες, άντε το πολύ σε τρεις, με το να έχεις σε όλες τις μυϊκές ομάδες? Έχεις και μια καθημερινότητα, μια δουλειά, μια ζωή. Έχεις παιδιά, να τα πας σχολείο, να τα μεγαλώσεις. Μπορεί να μην έχεις παιδιά, αλλά να έχεις να πας στη δουλειά σου. Μπορεί η δουλειά σου να είσαι ορθοστασία. Να πρέπει να δουλέψεις χειρονακτικά. Δηλαδή θα πας και θα πονάει όλο το κορμί. Πόσο λειτουργικός θα είσαι στην καθημερινότητά σου? Ή το άλλο που λένε και διδάσκεται και όλο αυτό. Όμοι πόδια. Μια μέρα που κάνεις ώμους και πόδια. Δηλαδή κάνω το μισό σώμα, τα πόδια που είναι γεμάτα μυϊκές ομάδες διαφορετικές, που άλλες πρόχνουν, άλλες τραβούν, μαζί με τους ώμους, που είναι υπεύθυνοι για το εύρος του ανοσώματος και για τη συμμετρία, ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερο εύρος στο ανοσώμα και να έχουμε την ψευδέστηση της πιο λεπτής μέσης κλπ. Με το άλλο μισό σώμα, τα πόδια. Και το άλλο μισό σώμα που είναι το άλλο μέρος το προπονούμε κάθε μέρα. Και τα πόδια μια φορά τη βδομάδα με τους ώμους μαζί. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ας φύγουμε από τα ντόμς, από τους μεταπροπονητικούς πόνους, και ας πάμε στο MPS, στο Synthesis of New Muscle Protein. Δηλαδή στη δυνατότητα που έχουν οι μυς να συνθέτουν πρωτεΐνη μεταπροπονητικά. Αυτό για τους αρχάριους συμβαίνει για 48 έως και 72 ώρες μετά την προπόνηση. Δηλαδή τις μυϊκές ομάδες που γυμνάσαμε έχουν δυνατότητα να συνθέτουν περισσότερη πρωτεΐνη σε αυτές τις μυϊκές ομάδες. Το λέω πολύ χοντρικά και παραθέτω και μια έρευνα από κάτω, μπορείτε να τις ρίξετε μια ματιά, με σκοπό να αναρρώσουν μεταπροπονητικά και να γίνουν πιο δυνατές, ώστε να τα απεξέρχονται στο φορτίο, το προπονητικό που τους δίνουμε κλπ. Κλπ. Αυτό είναι στον αρχάριο. Ο προχωρημένος έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό σε 24 ώρες. Οπότε, ένας αρχάριος, ό,τι και να κάνει, ή κάποιος που πρωτογυρίζει πάλι στο γυμναστήριο μετά από καιρό αποχής, ό,τι και να κάνει θα του δουλέψει. Δεν είναι ανάγκη να κάνει το κυκλικό, το full body. Θα μου πεις και τι να κάνω, δηλαδή να κάνω στήθος σήμερα, να το πλακώ στις ασκήσεις και μετά από τρεις μέρες θα είναι έτοιμο, αλλά εγώ να το γυμνάσω κανονικά την άλλη εβδομάδα? Όχι. Για μένα το κατάλληλο πρόγραμμα για επαναφορά ή για έναν αρχάριο είναι το push, legs, pull. Δηλαδή, μία μέρα όλες τις μυϊκές ομάδες του άνω σώματος που πιέζουν, π.χ. στήθος, πρόσθετος δελτοειδής, τρικέφαλους. Μία μέρα πόδια και μία μέρα όλες τις μυϊκές ομάδες του άνω σώματος που τραβούν. Δικέφαλους, πλάτη, πίσω δελτοειδής, τραπεζοειδής κλπ. Ή μπορείς να κάνεις push-pull, δηλαδή μία μέρα όλες τις μυϊκές ομάδες του σώματος, καθολικού σώματος που τραβούν, μοιραίους δικέφαλους, έτσι, βάζω δηλαδή και το κάτω σώμα, μία μέρα όλες τις μυϊκές ομάδες που σπρώχνουν. Είναι πιο κοντινό βέβαια αυτό στο full body και θα έλεγα να το αποφύγουμε. Το καλύτερο είναι να ξεκινήσουμε με αυτό το πρόγραμμα και όχι με full body, παιδιά. Είναι... Ο Ρόνι Κόλεμαν, όταν κατέβαινε στο Ολυμπία, έκανε full body. Βέβαια, αυτός καθόταν εκεί και παίρναγε όλα τα σημεία κανονική προπόνηση. Και το split, ο διαχωρισμός προπονήσεων που κάνουμε μία μέρα στήθος, μία μέρα πλάτη, μία μέρα πόδια και αυτά, δεν μ' αρέσει που λέγεται προ split, να το λέμε προ split καλύτερα. Γιατί είναι αυτό που κάνουν οι επαγγελματίες bodybuilders που κατεβαίνουν σε αγώνες. Βέβαια, αυτοί έχουν άλλες δυνατότητες ανάρρωσης για τους γνωστούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, δεν το δέχομαι ως μπρο split, αλλά ως προ split. Θα μου πεις απ' την άλλη, ωραία, το κάθε πρόγραμμα μπορώ να το χρησιμοποιήσω όπως θέλω, αρκεί να παίξω με την ένταση και με τον όγκο προπόνησης. Δηλαδή, γιατί να μην ξεκινήσω με το full body? Γιατί, ρε φίλε, όταν θα μάθεις να οδηγάς, θα μπορείς να οδηγήσεις και εκεί μια Ferrari, αλλά ούτε θα μπορέσεις να την εκτιμήσεις και να καταλάβεις τα πλεονεκτήματα που σου δίνει, ούτε τίποτα. Και εκτός αυτό, όταν θα γυρίσεις μετά για να οδηγήσεις το δικό σου αυτοκίνητο, θα ξενερώσεις από το οδήγημα και δεν θα θες να οδηγήσεις.
Γι' αυτό. Ή μπορεί η Ferrari που είναι βαριά στην οδήγηση όταν κρατάς το τιμόνι, νιώθεις βαρύ το τιμόνι και δεν είναι τόσο άνετη και τόσο υδραυλική και τα καθίσματα είναι πιο μπάγκετ κλπ. Διαφορετικά, να σου κακοφανούν εσένα. Το ίδιο μπορεί να σου κάνει και το full body. Οπότε ξεκινάμε με άλλο τρόπο προσέγγισης στην προπόνησή μας όταν είμαστε αρχάρι ή όταν επανερχόμαστε στο γυμναστήριο μετά από πολύ καιρό. Όχι με κυκλικό. Το κυκλικό είναι παντοδύναμο πρόγραμμα και δεν είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτά είχα να σας πω για την επαναφορά στο γυμναστήριο μετά από διακοπές. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ένα subscribe. Αφήστε ένα σχόλιο ή πατήστε ένα like ή πατήστε ένα dislike άμα δεν σας άρεσε. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μείνετε κοντά μου. Την επόμενη Τετάρτη θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής στο ραντεβού μας και να ανεβάσω το επόμενο βίντεο όσο απασχολημένος και να είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρος Fit Nations.